Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ ζωντανά στο The Caller Web TV και δίπλα μου από το παράθυρο βεβαίως έχω τον κύριο Γιώργο Βουλμπασάκο, ο οποίος είναι διευθυντής της πνευμονολογικής εκκλινικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Και υποθέτω ότι δεν διερωτάται κανείς από εσάς για ποιο λόγο φιλοξενούμε τον κύριο Βουλμπασάκο, καθώς η κατάσταση στα νοσοκομεία και προκειμένου της Αττικής είναι εκρηκτική, είναι δραματική, σε σχέση πάντα με τον COVID, αλλά και άλλες ασθένειες οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και ο κύριος Βουλμπασάκος, που είναι μέσα στην πηγή των γεγονότων και των εξελίξεων, θα μας δώσει αμέσως τώρα την εικόνα. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, κύριε Βουλμπασάκο. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεχαγιά. Τι κατάσταση επικρατεί αυτές τις ώρες στα νοσοκομεία της Αττικής και ειδικά και στον Ευαγγελισμό που εσείς είστε διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής? Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή καθημερινά οπουδήποτε έτσι έρχομαι σε επαφή με συναδέρφους, υπάρχει μια υπερβολική πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι η μέρα που σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, είναι το νοσοκομείο κορμού που λέμε για την εφημερία, που δεν πιέζεται αφόρητα. Φυσικά, εμείς περιμένουμε τη μεγάλη πίεση να ασκηθεί αύριο στον Ευαγγελισμό, γιατί έχουμε τη Γενική Εφημερία. Όχι, είναι μια δοκιμασία, θα έλεγα, οι εφημερίες πλέον. Εδώ και ένα μήνα αυτές οι εφημερίες έχουν γίνει εφιαλτικές, με την έννοια ότι δίνουμε μάχη καθημερινή πώς θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε τους ασθενείς σε κρεβάτια, πώς τα ασθενείς θα πάνε στη μονάδα. Είναι μια διαρκής δοκιμασία για το σύστημα, είναι ένα μεγάλο τεστ για το σύστημα, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί θετικά και έχει σταθεί όρθιο και έχει βοηθήσει υπερβολικά. Αλλά θα έλεγα ότι τώρα είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε και βοήθειες. Βοήθειες. Είπατε τώρα τη λέξη κλειδί, τη λέξη βοήθεια, από τον ιδιωτικό τομέα ή από αλλού. Και να σας, πριν απαντήσετε, θέλω να σας θέσω υπόψη σας μία δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη πριν από λίγη ώρα, που είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη από κλίνες. Είμαστε OK, όλοι οι ασθενείς παίρνουν το οξυγόνο τους, άρα προχωράμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Με την έννοια ότι το σύστημα... Σίγουρα, εγώ γνωρίζω την καθημερινή αγωνία στο να αναπτύξουμε κάθε μέρα καινούργιες κλίνες σε όλα τα νοσοκομεία και ήδη υπάρχει ένας σχεδιασμός πώς τις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν και καινούργιες κλίνες για μονάδες εντατικής θεραπείας. Και μάλιστα, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε τις χειρουργικές κλίνες, γιατί μην ξεχνάτε ότι γίνονται μόνο επίγοντα χειρουργία, με την άποψη ότι ο Ευαγγελισμός έχει τη δυνατότητα, να σας το πω κι εγώ, μπορεί να αναπτύξει 13 κλίνες ΜΕΘ στα χειρουργικά. Δηλαδή, αντικαθιστώντας τα χειρουργεία και να τις κάνει κλίνη εντατικής θεραπείας. Θα σας πω κάτι, ρώτησα εγώ τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. Μου απάντησαν από ότι όσο υπεύθυνα μπορεί να γίνει, ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή 100 νοσηλεύθερες, ειδικές για τη μονάδα εντατικής θεραπείας και 30 γιατροί. Και να μπορεί να γίνει αυτό το σχέδιο. Άρα, δηλαδή, χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε κρεβάτια, χρειαζόμαστε ΜΕΘ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας έπρεπε καθολικά να συμμετέχει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως συμμετέχει και ο δημόσιος τομέας υγείας. Δεν κατάλαβα. Ένας ενιαίος είναι το σύστημα υγείας στην πατρίδα μας. Ο ιδιωτικός τομέας εποπτεύεται από το Υπουργείο. Καλύτερη υγειονομική κρίση που υπάρχει, δεν έχει η χώρα βιώσει άλλη τέτοια κρίση. Και δεν κατάλαβα πώς μπορεί ο καθένας να ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι απόν από αυτή τη μεγάλη μάχη. Κατά συνέπεια, δεν το κουβεντιάζω ότι θα έπρεπε όλος ο ιδιωτικός τομέας, χωρίς κουβέντες και χωρίς παζάρια, να ήταν στη μάχη ολοκληρωτικά και καθολικά. Κύριε Βουλμπασάκο, η αίσθησή σας είναι ότι αρνείται ο ιδιωτικός τομέας αυτό που ονομάζουμε κλινικάρχες, ή η κυβέρνηση δεν δείχνει τα δόντια της στον ιδιωτικό τομέα να πει αύριο επίταξη με αυτούς τους θεώρους, επαμοιβή? Γιατί άκουσα και ένα πολιτικό κόμμα να λέει να μην πληρώνονται, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα χθες, επαμοιβή και όλοι στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κυρία Κεχαγιά, ναι, εγώ ξέρω ότι από, τουλάχιστον έχω υπόψη μου από το πρώτο ρεπορτάζ που είδα, από τις 19 του προηγούμενου μήνα, ότι είσατε σε διαπραγματεύσεις ιδιοκτήτες των κλινικών με το Υπουργείο. Και μάλιστα αυτό που επικαλούμε το ρεπορτάζ ήταν από τα πιο έγκυρα site, τέλος πάντων,
έτσι, μεγάλης εφημερίδας, ήταν το γεγονός ότι δεν τα βρίσκανε στις τιμές. Μάλιστα. Κάνεις κουβέντα μία, κάνεις κουβέντα δύο, η ευθύνη είναι στην πολιτεία. Θέλουν οι ιδιοκτήτες των κλινικών, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να αρνηθεί τη δυνατότητα του δημοσίου να επεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να διασωθεί η δημόσια υγεία. Δεν το κουβεντιάζω, δεν το καταλαβαίνω. Στη δική μου λογική δεν ακούγεται καθόλου αυτό το πράγμα. Θέλει, δεν θέλει, το Υπουργείο είχε τη δυνατότητα από τη στιγμή που δεν φτάσανε σε συμφωνία, και εγώ θα ήθελα. Υπήρχε μια συμφωνία, ωραία, αν υπήρχε μια συμφωνία, έχει καλώς. Αλλά έπρεπε να προχωρήσει σε επίταξη καθαρά όλων των δομών υγείας του ιδιωτικού τομέα. Και δεν λέω εγώ τώρα χωρίς χρήματα και τέτοια, δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό που προβλέπεται σε όλα αυτά τα πράγματα με τις νόμιμες διαδικασίες. Τώρα, διαβάζω ότι από τους 200 και κάτι γιατρούς, τους ιδιώτες που επιτάχθηκαν οι υπηρεσίες τους, ότι κάποιοι εμφανίστηκαν, ίσως και οι περισσότεροι που επιτάχθηκαν στα νοσοκομεία, αλλά δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό δεν είναι ένα θέμα? Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί. Πραγματικά θα σας πω, εγώ ξέρω ότι έχουν παρουσιαστεί η πλειοψηφία. Πάνω σε 100 έχει παρουσιαστεί από ότι... Σε εμάς ήταν να έρθουν 11, ήρθαν 10 στον Ευαγγελισμό. Ξέρω ότι δεν κατανοώ γιατί να μην έχουν εμβολιαστεί. Με την άποψη ότι όλοι οι γιατροί είχαν πάρει προτεραιότητα για εμβολιασμό. Αν δεν είχαν την άποψη, γιατί δεν θέλανε οι ίδιοι προσωπική επιλογή να εμβολιαστούν, είναι άλλο ζήτημα. Είναι άλλο ζήτημα και εδώ. Υγειονομικού που το πράττει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό δυστυχώς που έχει γίνει με την επίταξη. Αντίθετο και απέναντι με, για δύο λόγους βασικά. Ένας γιατί είναι αναποτελεσματικός. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Με την έννοια, δεν θέλω να μπω τώρα σε περιπτωσιολογία, αλλά ξέρω αρκετά περιστατικά ανθρώπων που ήρθαν μέσα από αυτή τη διαδικασία και δυστυχώς δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Για χιλιάδες λόγους. Ή γιατί είναι πολλά χρόνια εκτός νοσοκομειακής ιατρικής. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τέτοια που δεν τους επιτρέπουν των ανθρώπων να έχουν τις ώρες αυτές διαθέσιμες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν το άλλο. Είναι το βαρύτερο κατά τη γνώμη μου και εδώ φέρνει ευθύνη τεράστια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος έτσι, της χώρας, παίρνουν τεράστια ευθύνη που πραγματικά αφήσανε αυτό το στίγμα, γιατί εγώ το λέω στίγμα για τον ιατρικό κόσμο, η επίταξη. Δεν μπορεί να γράψει κάποτε ιστορία ότι ζητήθηκε βοήθεια των ιδιωτών γιατρών και αυτοί αρνήθηκαν. Εγώ το θεωρώ ότι με ντροπιάζει και εμένα αυτό το πράγμα. Βαρύ αυτό το πράγμα που έχει γίνει και δεν το συγχωρώ σε καμία περίπτωση ούτε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που με βίστικο τρόπο προσπάθησε να αποφύγει και να απαντήσει στο κέραιο ερώτημα της συνδρομής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ θέλω να πω με τούτο, κυρία Κεχαγιά, ότι υπήρχαν τρόποι να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Υπήρχαν δυνατότητες, πολλές έχουν υποθεί. Να αποφύγουμε, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους 200 γιατρούς που θέλανε. Υπήρχαν τρόποι. Υπάρχει μια προκήρυξη που υπάρχει, το έκανα. Πριν τρεις μέρες, μια προκήρυξη 1.000 γιατρών του ΕΣΥ για μόνιμες θέσεις. Από αυτές οι 260 θέσεις αναφέρονται σε ειδικότητες αιχμής για το πρόβλημα. Πνευμονολόγοι, παθολόγοι, εντατικολόγοι. Γιατί δεν προχωράνε αυτές οι προσλήψεις? Αυτές ή έπρεπε, αν μου πει κάποιος, κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σαν επικουρικοί. Όχι όλοι όμως. Και είναι και παραπάνω. Θα μπορούσε να. Όχι να τις συγκαλέσω. Εγώ σας λέω, πες ότι δεν μπορούν να τις προκηρύξουν γιατί υπάρχουν ένα νομικό καθεστώς που λέει θα πρέπει να κάνει ένσταση και μια σειρά. Ωραία. Ας βγει ο Υπουργός και να πει: εγώ μοριοδοτώ αυτές τις προσλήψεις που θα γίνουν τώρα και θα το πάρουμε υπόψη μας στις κρίσεις. Και ή κάνω και τρίμηνες συμβάσεις σε αυτούς τους γιατρούς να έρθουν τώρα στα νοσοκομεία. Τι άλλο που εγώ γνωρίζω και πραγματικά δεν κατάλαβα πώς δεν το γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πνευμονολόγοι. Μεγάλος αριθμός στην Αττική που δουλεύει στα κέντρα υγείας της Αττικής. Προσέξτε, όχι ασχολούμενοι με τον κορονοϊό όσον αφορά την αντιμετώπιση, κάνοντας τεστ. Τους έχουν τους γιατρούς, επειδή είναι πνευμονολόγοι και κάνουν τεστ. Αν είναι δυνατόν. Που μπορεί να την κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή, αν υπήρχε μια σωστή συνεργασία και από το Υπουργείο και από τους φορείς των γιατρών, προκειμένου από τον Πανελλήνιο και το Ιατρικό Σύλλογο, θα μπορούσε να έχει βρεθεί λύση. Και εμείς να είχαμε τις ανάσες που χρειαζόμαστε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δυστυχώς, ο καθένας, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή τέλος πάντων να επιμείνω πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ είμαι και της άποψης, αν το θέλετε, ωραία, okay, αυτά έχουμε, αυτά θα παλέψω. Θα τα βρούμε τα άλλα μετά τα λάθη και τις ολιγορίες που υπήρξαν. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μάχης.
Δεν μου λέτε, κύριε Μπουρμπασάκο, σε αυτά τα κέντρα υγείας που λέτε ιδιωτικά ή δημόσια κέντρα? Όχι, στα δημόσια. Στα δημόσια. Στα δημόσια, μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα την πρόβλεψή σας πριν κλείσουμε. Πολλοί λένε, συνάδελφοί σας, γιατροί και επιστήμονες, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση αυτού του κύματος. Δηλαδή ότι είναι οι επόμενες μέρες, ίσως και η επόμενη εβδομάδα, πάρα πολύ κρίσιμες. Το πιστεύετε αυτό? Και τι θα γίνει? Πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη. Δηλαδή τώρα δεν είμαι ο ειδικός στατικολόγος, ο οποίος θα βλέπω εδώ την καμπύλη πότε θα επιπεδωθεί. Πιστεύω όμως ότι οι επόμενες εβδομάδες, οι 2-3 εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Mm-hmm. Δύσκολες, και θα είναι δύσκολες, όχι γιατί. Και δεν θα ησυχάσουμε αν επιπεδωθεί η καμπύλη και φτάσουμε στην κορύφωση και αρχίζει και επιπεδώνεται. Γιατί μετά αρχίζουν τα άλλα προβλήματα. Κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στις κλινικές COVID θα θελήσουν μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένας αριθμός. Πρέπει να βρούμε αυτό το μετά, πώς θα εξασφαλίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή που θα είναι τον επόμενο ημέρα. Θεωρώ, ναι, βέβαια, και είναι μεγάλο το πρόβλημα, και γι' αυτό πραγματικά περίμενα να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, δεν σας κρύβω, και να είχαμε εκμεταλλευτεί την ανάπαυλα αυτή του καλοκαιριού και να είχαμε δει κάποια πράγματα καλύτερα, ώστε να είμαστε από καλύτερη θέση να παλεύει το σύστημα υγείας σήμερα. Μάλιστα. Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε, κύριε Μπουρμπασάκο, εσείς είστε στον πυρήνα, μέσα στην καρδιά του προβλήματος, εξ επαγγέλματος. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όλοι σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Οι πολίτες θα πρέπει πραγματικά να τηρήσουν τα μέτρα. Είναι επιτακτικό, λέω, να τηρήσουν τα μέτρα. Η πολιτεία, έστω και αυτή την ίστατη ώρα, ας κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια που θα ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και ας ανοίξει αυτή τη στιγμή τον ιδιωτικό τομέα υγείας καθολικά να συμμετέχει στο πρόβλημα. Για τους που είμαι σίγουρος, κυρία Κεχαγιά, υγειονομικοί για άλλη μια φορά θα κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, το έχουν αποδείξει ήδη άλλωστε. Τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει κάτι ειλικρινά. Εμάς, αν θέλετε, μας ικανοποιεί και αυτό το 68% που ο λαός μας τοποθέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό μας ικανοποιεί και μας φτάνει, αν το θέλετε. Να είστε καλά, κύριε Μπουρμπασάκο. Ευχαριστώ, κύριε Έγκα. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Μπουρμπασάκος, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εξέλιξη της πανδημίας με τον COVID-19. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.